Επί της ουσίας δεν έκανε ακριβώς αρχαιοθέτηση, απλώς είναι δύο τα ποδάρια που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό, της απορρεπτικής δηλαδή εκθέσεως επί της μηνύσεως. Λέει η κυρία Εισαγγελέας ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος ότι δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε υπουργούς και υφυπουργούς και αυτό πρέπει να δίνεται μόνο από τη Βουλή υποχρεωτικά. Όμως αναφέρει σε κάποιο άλλο άρθρο και λέει ότι μπορεί να παραμείνει στο αρχείο και ή να ξεκινήσει κάποια προανάκριση ή ανάκριση επί του θέματος που ασχολείται η μήνυση. Άρα δηλαδή είπε ότι ναι μεν έκανε λάθος παράβαση, δηλαδή που δεν ενημερώθηκε η Βουλή ή ο Άριος Πάγος επ' αυτού, αλλά από εκεί και πέρα άφησε το περιθώριο να ασκήσουμε, να κάνουμε προσφυγή εμείς ασκώντας έφεση, ούτως ώστε να πάει στο εφετείο η όλη η ιστορία, όπως και διέταξε και η εισαγγελέα του Άριου Πάγου να επιληφθεί η εισαγγελία εφετών της Λάρισας επί του θέματος για να δει το διαδικαστικό αν τηρήθηκε και είναι σωστό. Α, αυτό μου θυμίζει λίγο Πόντιο Πιλάτο, διότι με βάση την νομοθεσία, κανονικά από τη στιγμή που σκοντάπτουμε στο όνομα του πολιτικού, εγώ δεν θα πω ποιου πολιτικού, του Χρήστου Κωνσταντινίδη θα πω, και είναι πολιτικός, πρέπει να τη στείλουμε στη Βουλή. Σου λέει, ναι μεν δεν την έστειλα στη Βουλή, αμελητή, αλλά σε εσάς τους συγγενείς δίνω το δικαίωμα να προσφύγετε στο εφετείο. Αυτό είναι στάση Πόντιου Πιλάτου όμως. Τι να κάνουμε κύριε Σαχίνη, νόμοι είναι μετάφραση κατά το δοκούν, γιατί και το άρθρο 86 του Συντάγματος για την άρση βουλευτικής ασυλίας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει όταν υπάρχει δόλος μια σκόπη ενέργεια για τον βουλευτή, αλλιώς δεν είναι θέμα να έχει ασυλία ο βουλευτής ή ο υπουργός, αλλά είναι πάλι θέμα μεταφράσεως. Οπότε όποιος έχει το μαχαίρι μεταφράζει κιόλας όπως θέλει. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ρωτήσω ευθέως, από τους Δελφούς η κυρία Διλίνη είπε ότι να μην λένε ότι η δικαιοσύνη συγκαλύπτει, αν έχεις πολιτικό πρόσωπο, πρωτοετής φοιτητής νομικής, γνωρίζει ότι πάει στη Βουλή. Τους απαντήσατε όλοι οι συγγενείς, ο καθένας με τον τρόπο της κυρίας Αδηλίνη, ότι αν ισχύει αυτό που λέτε που ισχύει, τότε γιατί η εισαγγελία στη Λάρισα τις δικές μας μηνύσεις δεν την έστειλε αφού είχε πολιτικά πρόσωπα μέλητη στη Βουλή. Μήπως σας απαντάει με αυτόν τον τρόπο τώρα, κυρία Δελήνη? Νομίζω ναι, κύριε Σαχίνη, ναι. Απάντηση αυτή. Με καθυστέρηση, νομίζω, βέβαια. Μια κόντρα που έχει παρουσιαστεί αυτά, τον όλο καιρό αυτό, τουλάχιστον που ζούμε τις τραγωδίες, γιατί δεν είναι μια τραγωδία, ούτε ένα το μυστήριο των τεμπών. Νομίζω ότι παίζουμε λίγο τον κρυφτούλι εκεί. Η εισαγγελία, οι συγγενείς θυμάτων, τα θύματα, η δικαιοσύνη. Έχουμε κάποια θέματα. Μάλιστα. Εγώ και κατάλαβα να περάσουμε, ότι. Να το περάσουμε και στο άλλο το θέμα, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό. Θα περάσουμε, αλλά εγώ κατάλαβα. Που ζω εγώ προσωπικά, αλλά και νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι των συγγενών είναι καθημερινές τραγωδίες. Δηλαδή, πήγαμε χθες στο οικόπεδο της εταιρείας Παντρεμένου, με εντολή του εφέτη ανακριτή να γίνει συμπληρωματική δειγματοληψία, διότι πρώτη κανονικά πρέπει να ήταν άκυρη, κύριε Σαχίνη, τα έχουμε πει αυτά, τέλος πάντων. Διατάχθηκε καινούργια δειγματοληψία συμπληρωματική. Ποια ήταν η προοπτική? Διότι ο κύριος Παντρεμένος δεν είχε καταδείξει τα αναχώματα που ήταν αυτά που είχε φέρει από το σημείο του εγκλήματος. Αυτά που είχε καταδείξει ήταν το 1 τρίτο. Και όταν μπήκε η ομάδα Νούμπης και έκανε μια χαρτογράφηση κόβοντας εκεί τα χόρτα και είδε ότι υπήρχαν αναχώματα που είχαν συντρίμια και τα έδειξε στον εφέτη ανακριτή, αναγκάστηκε ο εφέτης να ορίσει νέα συμπληρωματική δειγματοληψία με το χημείο του κράτους, με έναν ελαφρώς καλύτερο τρόπο, διότι συμμετείχε ένα ελαφρού τύπου τσαπάκι με πλαστικές ερπίστριες, ούτως ώστε να αποφύγουμε εκείνα τα έκτροπα που είχαμε προ-10 ημέρου. Αλλά θέλω να πω το εξής. Μιλάω για τραγωδία, κύριε Σαχίνη. Ζήσαμε τις πρώτες μέρες όλος ο κόσμος και ιδίως εμείς οι συγγενείς και την απώλεια των ανθρώπων μας. Ζήσαμε μια τραγωδία πραγματικά, γιατί ακόμα μέχρι τώρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν. Αυτά τα καταλαβαίνουμε και έγινε και ήρθε το αποτέλεσμα αυτό. Τι συνέβη μετά, η δεύτερη τραγωδία. Μετά βρέθηκε, μετά από τόσο καιρό, το κουλούρι που ήταν τα πράγματα εκεί, πάλι με πιέσεις δικές μας, μας αποκάλυψε, δεν ξέρω τι αποκάλυψε ήταν αυτή, ήταν λίγο μαγικό το θέμα η κυρία Δηλίνη, ότι είναι στο κουλούρι και είναι προστατευμένα και φυλάσσονται και τα λοιπά. Πήγαμε εκεί, είδαμε άλλη τραγωδία, ζήσαμε εκεί, είδαμε τα πράγματα σκόρπια, δεν ξέραμε από πού να πιαστούμε, πάλι κοπήκαν τα ποδάρια μας, ξαναπήγαμε στην Αδελίνη, μας είπε τα τελείως ανυπόστατα για τα ένα μικρό ηθικό κομμάτι είναι, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, μα μόνο αυτό δεν κάνει δικαιοσύνη.
Βρίσκουμε το οικόπεδο του παντρεμένου, πάμε εκεί, γίνεται δειγματοληψία, ξανά θα βρεθούν πάλι υλικά, κύριε Σαχίνη. Θα βρεθούν εξυλόλια, θα βρεθεί υλικό, δεν ξέρω. Μας κοροϊδεύει ο παντρεμένος, μας κοροϊδεύουν ο αγοραστός, μας κοροϊδεύουν όλοι. Και φτάνει στο σημείο να μας κοροϊδεύουν και οι δικαστές, γιατί δεν ακολουθούν τη διοντολογία αυτό που πρέπει να γίνει. Τα είπα χτες στον εφέτη, και άλλη τραγωδία, και θα συνεχιστεί και άλλη τραγωδία, δηλαδή. Φανταστείτε, κύριε Σαχίνη, να βρεθεί βιολογικό υλικό και ιστή ή κάποια κόκαλα και θα ζήσουμε τέταρτη τραγωδία, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό. Να μας διευκρινίσετε κάτι. Άρα λέτε ότι στο οικόπεδο που πήγατε πριν 10 μέρες του εργολήπτη, του κυρίου Πανδρεμένου, όπου έγινε με άτσαλο τρόπο η δειγματοληψία, το καταδείξατε. Πήγατε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά χθες και η Ανούμπης διαπίστωσε ότι σας είχε υποδείξει ο ίδιος ο εργολήπτης μόνο το 1/3 της επιφάνειας που έχουν απειθωθεί χώματα. Αυτό μας λέτε. Αυτό, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Να σας πω μια εξέλιξη. Το μεταδίδει το AI ειδήσεις. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Τέμπη. Τώρα είναι η είδηση. Βρέθηκαν υπολείμματα οστών δείγματα DNA στα εγκληματολογικά στην Αθήνα από το οικόπεδο Πανδρεμένου. Στην Αθήνα έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται υπολείμματα οστών που εντοπίστηκαν κατά διάρκεια των χθεσινών ερευνών στο ιδιωτικό οικόπεδο, όπου μεταφέρθηκαν 500 κυβικά χώματος από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Πόπο, είναι βόμβα. Με συγχωρείτε. 18 μήνες μετά βρέθηκε δείγμα υπολείμματων οστών. 18 μήνες μετά και κάποιοι λένε ότι κάνουν καλά δουλειά τους. Αν έχει για βάση. Μιλάω για τραγωδία, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβανόμενη, κύριε Σαχίνη. Δεν το χωράει το κεφάλι. Δηλαδή αυτό κι αν είναι θέμα σήμερα. Δηλαδή αν είναι έτσι όπως το μεταδίδει το ειδήσεις, είναι θέμα, μείζον θέμα. Δηλαδή ξανά πάλι χρειάστηκε αυτή η ομάδα που, να θυμίσω, τις πρώτες μέρες προσφέρθηκε θελοντικά στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και της αρνήθηκαν να μπει στο χώρο. Πήγε μετά από 14 μήνες μαζί σας στο κουλούρι, βρήκε DNA. Πάει τώρα μετά από 18 μήνες, ξαναβρίσκει. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι ακριβώς το τραγικό, κύριε Σαχίνη. Αρνηθήκανε στην ομάδα να συμμετέχει για να γίνουν οι διαδικασίες όπως πρέπει. Και βλέπουμε ότι μετά από 14 μήνες συμβαίνουν αυτά που δεν θα έπρεπε να συμβούν ποτέ και πουθενά. Τι να πω τώρα. Και για όλους, κύριε Σαχίνη, όλα δεν είναι καλώς. Μα για όλους. Και αν κύριε Σαχίνη δεν ήμασταν εμείς οι συγγενείς, καλύτερα να τα αφήσουν την υπόθεση, να την αφήσουν πάνω μας. Ας την αφήσουν πάνω μας την υπόθεση, ας παραιτηθούμε. Να αναλάβουμε εμείς, να βάλουμε εμείς ανθρώπους που πρέπει. Είτε είναι πραγματογνώμονες, είτε είναι δικαστικοί, είτε είναι νομικοί, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Γιατί... Έρχονται μετά από 14 μήνες η κυρία Δηλίνη να μας πει ότι ποια δουλειά κάνει καλά. Αυτά που μας έλεγε όταν πήγαμε να καταθέσουμε τα υπομνήματα που ήταν Αύγουστος μήνας και μας έλεγε ότι όλα πάνε καλά. Ας γίνει να μου το πει τώρα. Τι να πει τώρα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τις ανοησίες που λέει. Για τα μπάζα, μάλιστα. Να σας εξηγήσω, κύριε Ζακίνη. Όταν λέει ότι αυτοί που μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, έχει ασκηθεί δίωξη για τον αγοραστό, για τον μπάζωμα. Αναιρεί δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της δικαιοσύνης που είναι επικεφαλής. Καλά, εδώ αναιρεί το Γενικό Χημείο του Κράτους, αλλά σήμερα τι θα αναιρέσει, το δείγμα των οστών θα αναιρέσει, και αυτό είναι για τα μπάζα. Κύριε Σαχίνη, αν πραγματικά αυτό είναι δείγμα ανθρώπινο και το αποδείξουν ότι είναι ζώο, θα γίνει πόλεμος, κύριε Σαχίνη. Τι είναι αυτό? Αυτό που... έχω να πω μόνο. Γιατί παίζει κάτι τέτοιο? Για να το λέω, κύριε Σαχίνη, πολλά παίζουνε. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινή, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι 14 μήνες η επιμονή των συγγενών έχει φέρει τα πράγματα εκεί που τα έχει φέρει, ως ένα βαθμό. Ό,τι μπορείτε κάνετε. Εσείς όμως, και μόνο εσείς. Οφείλω να το πω αυτό. Έχουμε ζητήσει από τον εφέτη να γίνουν κάποιες δειγματοληψίες σύμφωνα με την ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη όσον αφορά κάποια βαγόνια και κάποια κοντέινερς. Περιμένουμε να επιληφθεί του θέματος ο κύριος Ανακριτής, ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να ολοκληρώσει την έρευνά της
για να καταθέσουμε και με άλλα στοιχεία που έχουν έρθει στα χέρια της ομάδας και του κυρίου Παπαδάκη και της άλλης ομάδας, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την επικυρωποιημένη πλέον έκθεση που θα καταδεικνύει τα πάντα, κύριε Σαχίνη. Θέλω και ένα σχόλιο. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές αν ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει λάβει υπόψη του, λέει, την ερώτηση που έθεσε βουλευτής ο κύριος Κόκαλης, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή, ότι μερικές μέρες πριν το δυστύχημα των Ντεμπών υπήρξε εντοπισμός λαθρέας εισαγωγής τόνων ξυλολίου και τολουλίου στα σύνορα, Σέρες. Το έχετε υπόψη σας? Κύριε Σαχίνη, επειδή εμείς είμαστε ερευνητές εδώ και πολύ καιρό, τα υλικά αυτά μπαίνουν εδώ στη χώρα μας παρανόμως, γιατί νομίμως δεν μπορούν να μεταφερθούν τα υλικά. Το ξυλόλιο ειδικά είναι παράνομο, δεν μεταφέρεται στη χώρα μας, κύριε Σαχίνη, ενημερώνω το κοινό. Άρα το εμπόρευμα, ό,τι και αν είναι, είναι παράνομο και πρέπει να μεταφέρεται σε ειδικά δοχεία που δεν μεταφέρεται. Όταν λοιπόν υπήρχαν το 2016, είχαν κατασχέσει οι αστυνομικές αρχές, δόξα τω Θεώ κάνουν και μερικά πράγματα καλά. Πιθανόν όμως, κύριε Σαχίνη, και αυτό να είχε δοθεί, σε εισαγωγικά το δοθεί για το παράνομο φορτίο να κατασχεθεί, ούτως ώστε κάποια στιγμή να γίνει με πληστηριασμό νομίμο. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Οπότε αυτή η μετακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από το 18 και από το 19 και από το 21 και από το 23 έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχω στοιχεία στα χέρια μου, κύριε Σαχίνη, πάρα πολλές κατασχέσεις από το Τελωνείο. Και έγιναν αρκετοί πληστηριασμοί επ' αυτού. Όσον αυτό αφορά αυτό που είπε ο κ. Κόκαλης, είναι αληθινό και έτσι έχει γίνει. Μάλιστα. Όμως δεν πρέπει να μας εξηγήσουν, διότι δεν υπάρχει νόμιμη μεταφορά. Είναι παράνομο το φορτίο. Όποιος το αγοράσει λοιπόν το φορτίο, στον πληστηριασμό το διεκδικήσει, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Άρα, αν θα βρεθεί ο πλειοδότης, θα πρέπει να πάει φυλακή. Αλλά εγώ... Δεν ενδείκνεται η μεταφορά ξυλολίου ή η εισαγωγή ξυλολίου στη χώρα μας. Το αν το κάνει το Τελωνείο, στο ποιο δεν μας ενδιαφέρει, να το στείλει πίσω. Να πάει να συλλάβει αυτό που το έστειλε.